Το Ιράν, το οποίο για τρεις δεκαετίες διατήρησε ουδετερότητα στη σύγκρουση του Αρτσάχ ή αλλιώς Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα με το Αζερβαϊτζάν. Ξεκινώντας από το σκάνδαλο που προέκυψε με την προμήθεια Ιρανικών καυσίμων στο Στεπάνακερτ, την πρωτεύουσα του Αρτσάχ, η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Μπακού είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση τεράστιων Ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα. Η μάζοξη των στρατευμάτων δεν ήταν όμως η μόνη αντίδραση του Ιράν, καθώς ο αναπληρωτής επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλί Φαντάβι, παρομοίασε τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ με ένα μικρό παιδί. Όταν ένα μικρό παιδί σε βρίζει και σε καταργέται, βάζεις το χέρι σου στο κεφάλι του παιδιού και δεν του δίνεις σημασία, είπε ο Αλί Φαντάβι για τον Αλίγεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμένικα μίντια σε συνέντευξή του στο τουρκικό Ανατολού, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις Ιρανικές στρατιωτικές ασκήσεις στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, αναρωτώμενος γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα όταν τα εδάφη στην άλλη πλευρά των συνόρων ελέγχονταν από την Αρμενία. Κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα, αν και δεν αναμένεται να προκαλέσει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Αζερβαϊτζάν, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα σύμφερε τον Μπακού λόγω της τεράστιας διαφοράς δυνάμεων που έχει με το Ιράν. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.